Ο συντάκτης του βίου του Αγγελή, διάγνωστον αιτία, δεν εθεωρήσε σκόπιμο να προτάξει του βίου σχετικό επίγραμμα, το οποίο ως πιστεύω ή το εισθέζει να συνδέσει. Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης παρατηρεί εις το της εντευξωμένης του συναξαριστού του ότι όσα συναξάρια Αγίων δεν έχουσι τους συνήθεις δύο ιαμβικούς στίχους, ατελεί νομίζονται και κολοβά της αναγνώσκουσιν. Η έλλειψη πάντως του στιχηρού δεν αποτελεί μοναδική εξαίρεση. Και από τους βίους άλλων κοινών νεομαρτύρων και δίκαι μνημονευμένων εις το νέο χιακό λιμονάριο, ελείπει το στοιχείο. Ο Νικόδημος όμως εφρόντισε να προτάξει του νέου μαρτυρολογίου του οκτάστιχο επίγραμμα ιαμβικών εις την βίβλον τάφη, έτερον εις αυτήν διαστίχων πολιτικών, οκτώ, και τετράστιχων επίγραμμα ιαμβικών εις τους νεομάρτυρας, υποθέτω γνωστούς και αγνώστους. Εις πολλές και ποικίλες παρατηρήσεις θα ειδύνατο κανείς να προβεί εξ αφορμής του μαρτυρίου του νεομάρτυρος Αγγελή και ιδιαιτέρως εξ όσων προλογικός και επιλογικός αναφέρει ο βιογράφος του, διότι η κυρίως αφήγηση στρέφεται περί την εξωμοσία, την μετάνοια και την μαρτυρική του πορεία μέχρι του φρικτού θανάτου, δια των οποίων δικαίως και αναδυλίτως εντάσσεται τώρα εις την χωρία των Αγίων. Ο βιογράφος επικαλείται την φιλαλήθειά του, εριδωμένη εις την αξινοπίστεια ανθρώπων, οι οποίοι είχαν την γνωριμία και την συναναστροφή μαζί του, δηλαδή όπως και ο ίδιος και πολλοί άλλοι συγγραφείς βίων νεομαρτύρων, επικαλείται δίκη ιστορικού, την αυτοψία και την αυτικοία των πληροφοριοδοτών του, αλλά και την ειδική του βιωματική εμπειρία, στηριζόμενος και στα ρήματα των Αγίων Γραφών. Την έλλειψη θαυμάτων, τα οποία οδηγούν εις την αγιοποίηση, δεν θεωρεί κόλλημα. Δεν εορτάζει η Εκκλησία και μαρτυρικώς δοξάζει τον Πέρσιν Ιάκωβον, δεν κηρύττει μάρτυρες των Πανχάριων, των Μύρακα και το πλήθος των Χριστιανών, όπου δια τον φόβο των βασάνων εξώμωσαν, διερωτάται. Παραλαμβάνουν μάλλον το σχετικό χωρίο εκ του περί νεομαρτύρων ποιήματος του δασκάλου του Αθανασίου του Παρίου, διότι την αυτήν αιτιολογία χρησιμοποιεί και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, πίσω της εκεξωμένης του συναξαριστού του, επεκτείνουν μάλιστα τον ως άνω αριθμό των τριών μνημονευμένων αρνησιθρίσκων, τους οποίους αποκαλεί αρνησιχρίστος, και δύο άλλα ονόματα. Κατόπιν τούτο γράφει, ας εμφραγούν τα απείλωτα στόματα των αντιλεγόντων και μη ομολογούντων αυτών και τους ομοίους αυτού, όντως θείους μάρτυρας. Αλλά τα σχετικά θέματα είναι λεγημένα οριστικώς τόσο μεταξύ άλλων υπό Αθανασίου του Παρίου, όσο και υπό Νικοδήμου του Αγιορείτου και ευρύτερο υπό της Εκκλησίας. Ακόμη και εκείνο ότι ή να χειριχθεί εις νεομάρτης Άγιος δεν είναι το απαραίτητος η κανονική διάγνωση της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, με επιπρόσθετον επιχείρημα, μη αναφερόμενο πάντως, τους κινδύνους εκ της διαγνώσεως ταύτης κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Αλλά τι τον αγιολογικό να επιτραπεί να στρέψω των λόγων εις δύο πεζότερα, φιλολογικού μάλλον χαρακτήρως, θέματα, συνδεόμενα πάντοτε και με τα του βίου του Αγίου. Είπα ανωτέρω περί της διασκευής των βίων των Αγίων, από την οποία δεν έχει εξαιρεθεί ο βίος του Αγγελή, και ότι το γεγονός τούτο συνιστά φιλολογικό πρόβλημα, το οποίο παρωράται συνήθως, εξού και κρίνω αναγκαίο να το σχολιάσω έστω συντόμως. Το πράγμα έχει καταστεί έκδηλον παλαιόθεν και είχε κορυφωθεί εις το έργο Σημεών του Μεταφραστού, μεταφράστου κατά τον Κωνσταντίνο Κόντο, δεύτερο ήμιση δεκάτου αιώνος,
του οποίου η συμβολή στην αγιολογία κρίνεται εξόχως σημαντική, επειδή δια του έργου της μεταφράσεως, όχι με τη σημερινή έννοια, μεταξύ άλλων απείδαξε τα παλαιά συναξάρια και μαρτυρολόγια επεισοδίων απαδόντων εις τα ιερά κείμενα, αν και όχι πάντοτε. Επί παραδείγματος του νέου Χιακού Μοναρίου, εντάφρα καταχωρίζεται η βιογραφία του μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, ζήσατος τον 3ο αιώνα κατά τους χρόνους του Δεκίου. Κατά το κείμενο λέγονται περί τούτου τεινά τερατώδη και παράδοξα. Ήταν ότι το κοινό πρόσωπος καταγόμενος από την χώρα των ανθρωποφάγων. Η κοινοπροσωπεία συνιστά βεβαίως ενδιαφέρον μυθολογικό θέμα. Ο συγγραφέας πάντως του βίου εφρόντισε να εξαφανίσει την δυσμενή εντύπωση την οποία προκαλεί η τραχία αναφορά δια του ρήματος λέγονται, το οποίο παρατέπει το πράγμα στην περιοχή του μύθου. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα σχετικά κείμενα ως φιλολογικά ενδιαφέρονται να τα αποκαταστήσουν κριτικώς ως εξήλθον εκ των χειρών των συγγραφέοντων. Αλλά δια των διαφόρων μεταφράσεων, διασκευών και διορθώσεων έχουν φοβούμαι οριστικώς εμπολής τουλάχιστον απολεστεί πολλά στοιχεία των παλαιών κειμένων. Πάντως, στηριζόμενοι επεμβάτες στην αρχή της υποτίθεται βελτιώσεως των κειμένων, δεν αφήκαν και πολλά κείμενα ενής και μαρτυρολόγια αδιόρθωτα. Το θέμα είναι ενδιαφέρον και εννοείται δεν είναι του παρόντος. Μη απομακρυνόμενος πάντως του νέου Χιακού Λιμοναρίου, σημειώ ότι ο εις εκ των τριών εκδοτών του έργου, δηλαδή ο Νικηφόρος ο Χίος, υπήρξε και αυτός διορθωτής κειμένων. Ούτως στον λόγο, ο εν λόγω λόγιος, μάλιστα, προτροπή και παρακινήσει του Μακαρίου πρώην Κορίνθου Μακαρίου, διορθώνει κατάτε την λέξη και την σύνθεση τη διήγηση του βίου της εκχείου Οσίας Ματρώνης και πάλι την ακολουθία των βίων και των μαρτύριων της παρθενομάρτυρος Μακέλης της Ιλιοπολίτιδος ποιηθήσαν υπό ανωνύμου τεινός. Ο ίδιος μεταξύ άλλων συνέγραψε μαρτύριον του νεομάρτυρος Γεωργίου του Γεωπολίτου, το οποίο και αυτό δεν απέφυγε την διόρθωση υπάλλου ίστινα σημεία των λεκτικών προς καλύτεραν κατανόηση ως σημειούτες. Ο βίος πάντως του Αγγελή, ως όμως παρατίθεται στο νέο Χιακό Λιμονάριο και όχι στα λοιπά συναξαρικά έργα του τύπου Μαρθαίου, παραμένει ως φαίνεται απολύτως αμετάβλητος ως εξήλθεν εκ της γραφήδος του Νικηφόρου του Χίου. Εις το κείμενο του μαρτυρίου Αγγελή αναφέρονται εν τέλει και τα εξής. Πώς τον εβασάνισαν οι αγαρινοί πολλά λέγουσι πλην κανέν δεν γράφομαι διότι δεν ξέρουμε ακριβώς την αλήθεια. Πάντως μετά τους αναφερομένους φρικτούς βασανισμούς κατά τους οποίους έλαβε του μαρτυρίου των Στέφανων στα 1813 Δεκεμβρίου 3 τα πλήθη των χριστιανών, άνδρες, γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, ιερείς και λαϊκοί και όσοι ειδηνήθησαν έλαβαν εξ αυτού με δόση χρημάτων. Άλλος τρίχας, άλλος φόρεμα, άλλος κρέας και άλλος αίμα εις αγιασμόν των και εκ τούτου σκληριθέντες ιδιόκτετου έλειψαν το Άγιον λείψανότι στην θάλασσα εις 25 οργιάς βάθους του πελάγους, το οποίο δοκίμασαν τη νύχτα να το βγάλουν τεινές φιλομάρτυρες, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εις την αναφορά της λήψεως του λείψανου του Αγίου στην θάλασσα και της παραμονής της των βυθών, ο οποίος υπήρξε και ο τάφος του, θεωρώ αναγκαίο να αφιερώσω την τελευταία μου παρατήρηση, την οποία κρίνω τοπικό σημαντική και ιδού διατί. Κατά τα σχετικά μαρτυρολόγια των νεομαρτύρων, τον μάρτυρα Δούκα των Μυτιλινέων, 1564, ιδιόκτητου τον έγδαραν ζωντανόν και έριξαν το δέρμα του στην θάλασσα. Του Αγίου Νικολάου του Καραμάνου, 1657,
το σκήνομα έριψαν στην θάλασσα οι βασανιστές τους. Του Ιερομάρτυρος Παρθενίου 1657 το λείψανον έριψαν στην θάλασσα. Του Μεγαλομάρτυρος Νικήτα του Ενχείου Αθλήσατος το Πανάγιον λείψανον ερήφθη επίσης στην θάλασσα. Εις των βυθών της θαλάσσης ερήφθηκε το σώμα του Ενχείου Αθλήσατος κατά 1828 ως Ιερομάρτυρος Ονουφρίου και άλλων ομοίως. Πάντα ταύτα σημαίνουν ότι το αθωρόνιστο των αγγελίων σχετικών επεισόδιων δεν είναι μεμονωμένο ώστε εξ αυτού του λόγου να είναι δυνατό κανείς να υποστηρίξει ότι ο βιογράφος του Αγίου ερμηνεύει ή και αντέγραψε το επεισόδιο εκ των προηγηθέντων βίων. Ο συντάκτης